Ιωάννα Χριστοφυλλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε μία λοιπόν από τις φτωχότερες περιοχές του Νότιου Λονδίνου, στον Μπρίξτον, άνθησε η πιο επικερδής κοινωνική επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, βοηθώντας έτσι τα νοικοκυριά να ανακουφιστούν από τα μεγάλα κόστη των τιμολογίων του ρεύματος. Ακριβώς. Θα δούμε και ένα μεγάλο συγκρότημα εργατικών κατοικιών. Εκεί ζουν άνθρωποι χαμηλών εισοδημάτων, αρκετοί εκ των οποίων μάλιστα είναι και άνεργοι. Mm. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκε το 2012 μία κοινωνική συνεργατική επιχείρηση με αντικείμενο την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο. Τα φωτοβολταϊκά τοποθετήθηκαν στις στέγες και σήμερα το αρχικό ποσό των 50 λιρών που έβαλε ο καθένας μέτοχος έχει ήδη αποσβεστεί. Οι στέγες των εργατικών κατοικιών του Μπρίξτον στο Νότιο Λονδίνο έχουν γεμίσει με φωτοβολταϊκά που δουλεύουν για να αυξήσουν το πενιχρό εισόδημα των ενίκων. Πρόκειται για την πρώτη κοινωνική επιχείρηση με αντικείμενο την ηλιακή ενέργεια που φέρνει κέρδη, ανακουφίζοντας τους χαμηλοεισοδηματίες μετόχους από την ενεργειακή φτώχεια. Οι περισσότεροι από αυτούς μπήκαν στο μετοχικό σχήμα δίνοντας μόλις 50 λίρες. Το ρεύμα που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά ηλεκτροδοτεί πλήρως το κέντρο της τοπικής κοινότητας, δίνοντας τη δυνατότητα στους μετόχους να χρησιμοποιούν δωρεάν ενέργεια στο μαγείρεμα ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. Αφού καλυφθούν οι ανάγκες του κτηρίου, όση ενέργεια περισσεύει πουλιέται στο δίκτυο. Στη συνέχεια, τα χρήματα αυτά επανεπενδύονται σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για τα ίδια τα νοικοκυριά ή επενδύονται στην εκπαίδευση ανέργων στη λειτουργία των ηλιακών συστημάτων. Υπάρχουν εκατοντάδες κοινότητες που υποφέρουν από την ενεργειακή φτώχεια και την ανεργία. Αυτή η προσπάθεια δίνει μια ευκαιρία. Οι ανανεώσιμες πηγές έχουν ανεξάντλητη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας. Μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η Βρετανία ξεκίνησε με φιλόδοξες εξαγγελίες για την ανανεώσιμη ενέργεια, τις οποίες όμως πήρε πίσω γιατί το Νοέμβριο ακύρωσε την κατασκευή υπεράκτιου αιωλικού πάρκου στο Έσεξ με 240 τουρμπίνες. Ωστόσο, διαθέτει 10 εκατομμύρια λίρες για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως αυτό στο Μπρίξτον. Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 αυτού του τύπου τα συνεργατικά σχήματα να μπορούν να εξασφαλίσουν ενέργεια για 1 εκατομμύριο νοικοκυριά. 5.000 συνεργατικές επιχειρήσεις στην καθαρή ενέργεια αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια στη Βρετανία, παράγοντας ηλιακή ή αιωλική ενέργεια ή εγκαθιστώντας εναλλακτικά συστήματα θέρμανσης και μονώνοντας κατοικίες. Εκτιμάται ότι μέσω των κοινοτικών επιχειρήσεων οι λογαριασμοί ενέργειας για τα νοικοκυριά μειώνονται κατά 300 με 400 λίρες ετησίως. Τώρα, μαζικές μηνύσεις προς τις εταιρείες που κατασκεύασαν τους αντιδραστές της Φουκουσίμα κατέθεσαν εκατοντάδες πολίτες στην Ιαπωνία και ζητούν τι άλλο βεβαίως, ηθική ικανοποίηση. Ακριβώς και μόνο ηθική ικανοποίηση, εσύ, γιατί το ποσό που ουσιαστικά ζητούν είναι $1 ο καθένας. Το σημαντικό για τους μηνυτές είναι να υπάρξει δεδικασμένο, ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον ανάλογη τραγωδία. Η υπομονή των Ιαπωνέζων εξαντλήθηκε μετά από σχεδόν 3 χρόνια από το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα και καθώς η διαρροή ραδιενέργειας δεν λέει να σταματήσει, άρχισαν πλέον μαζικές αγωγές κατά των υπετίων. Μια ομάδα πολιτών μήνυσε τις εταιρείες κολοσσούς, το Σίμπα, Χιτάτσι και General Electric, οι οποίες κατασκεύασαν τους προβληματικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες στη μονάδα Daiichi, ζητώντας αποζημίωση για την περιβαλλοντική ζημιά που προκάλεσαν. Αν και επισήμως η υπεύθυνη είναι η εταιρεία TEPCO που διαχειριζόταν την πυρηνική μονάδα, οι πολίτες επέλεξαν τις κατασκευάστρες εταιρείες προκειμένου να έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να δικαιωθούν. Την πυρηνική βιομηχανία δεν θα την ενδιαφέρε αν κάναμε αγωγή κατά της διαχειρίστριας εταιρείας TEPCO ή αν οργανώναμε διαμαρτυρία κατά της πυρηνικής ενέργειας γενικά. Γιατί έτσι όπως είναι το σύστημα αποζημιώσεων, δεν θα μπορούσε να προσβληθεί από τέτοιες ενέργειες. Είναι σημαντικό να φέρουμε το πρόβλημα στην επικαιρότητα. Η μήνυση που κάναμε στρέφει τα φώτα προς τους κατασκευαστές των αντιδραστήρων που μέχρι σήμερα ήταν στην αφάνεια. Αν και πρόκειται για μια δύσκολη δίκη, ωστόσο, αν τα καταφέρουμε, θα αποτελεί δεδικασμένο. Περισσότερες από 1.500 αγωγές έχουν κατατεθεί κατά των εταιριών από πολίτες της Φουκουσίμα, κατηγορώντας τες ότι δεν είχαν αναβαθμίσει ως όφυλαν τα συστήματα ασφαλείας στους αντιδραστήρες και ζητώντας τους το συμβολικό ποσό του $1 μόλις ο καθένας, αφού στόχος τους είναι η απονομή δικαιοσύνης και όχι ο πλουτισμός. Κλείνοντας, Κατερίνα, αυτή την εβδομάδα, καιρού θέλοντος βεβαίως, θα πραγματοποιηθεί και η αναδάσωση στον Ημιτό, στα γλυκά νερά Παιανίας. Έχουμε κι άλλη μια δράση όμως στη Μαγούλα. Έτσι, για να μην μένουμε πίσω, η περιοχή στα γλυκά νερά που θα αναδασώσουμε με 10.000 δέντρα έχει καταστραφεί πρόσφατα από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2008. Η δράση γίνεται από το ΣΚΑΙ σε συνεργασία με το Σύνδεσμο για την Προστασία και την Ανάπτυξη του Ημιτού ΣΠΑΙ, το Δήμο Παιανίας, τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, την Περιφέρεια Αττικής, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και φυσικά με τη συνδρομή των εθελοντών. Επίσης, την Κυριακή, ο ΣΚΑΙ μαζί με το Δήμο Ελευσίνας κάνουν αναδάσωση στο λόφο του προφήτη Ηλία στη Μαγούλα, με σημείο συνάντηση στο γήπεδο της Μαγούλας επί της οδού Θεοφίλου Γκλιάτη. Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα φυτευτούν 10.000 δέντρα.